Τώρα, ενώ λοιπόν η Τουρκία αρχίζει να αμφισβητεί από τη δεκαετία του 70 τα δικαιώματα που απορρέουν από το εθιμικό διεθνές δίκαιο, το 1982 ο κόσμος, η διεθνής κοινότητα αποφασίζει να το εθιμικό δίκαιο να το ταξινομήσει σε μια συμφωνία και όλες οι χώρες του κόσμου του ΟΗΕ, που είναι παραθαλάσσιες, υπογράφουν το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, το Montego Bay, το 1982, όπως βλέπετε στη διαφάνεια. Δεν το υπογράφει η Τουρκία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δεν ξέρω αν το Ισραήλ και κάποιες λίγες χώρες, για δικούς τους λόγους η κάθε μία. Όμως προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει, διότι ισχύει το εθιμικό δίκαιο, το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι ίδιο με αυτό που υπογράφηκε, με εξαίρεση ορισμένες ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα η υποκριστική οικονομική ζώνη, που είναι ένας καινούργιος όρος. Η συμφωνία αυτή τίθεται σε ισχύ στις 16 Νοεμβρίου του 1994. Τότε που την υπέγραψε, αν δεν κάνω λάθος, το 40% των κρατών, που την επικύρωσε των 40% των κρατών, αν δεν κάνω λάθος, που την είχε υπογράψει. Μάλιστα και τότε είχαμε μια πολύ σοβαρή κρίση μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, η οποία όμως εξελίχθηκε μακριά από τα ΜΜΕ. Εγώ την έζησα τότε υπηρεσιακά, πραγματικά πολύ σημαντική κρίση. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Η Ελλάδα επικύρωσε την συμφωνία της δίκη του Montego Bay ένα χρόνο μετά, με τον νόμο του 1995, 23-21 του 1995. Όταν επικύρισε, τι λέει? Και το εθιμικό δίκαιο μας έδινε το δικαίωμα, αλλά η καινούργια συμφωνία για το διεθνές δίκαιο μας το κατοχύρωνε ακόμα περισσότερο. Ότι η κάθε χώρα έχει το αναφέρεται το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα μέχρι τα 12 μίλια. Η Ελλάδα όμως δεν τα επεξέτεινε ούτε το 70, ούτε το 80, ούτε το 95. Γιατί η Τουρκία απειλούσε με πόλεμο, φραστικά απειλούσε, όταν όμως εμείς επικυρώσαμε τη συμφωνία και δηλώσαμε στον νόμο, λέει αυτό. Δήλωσε ρητά η Ελλάδα ότι επιφυλάσσεται να ασκήσει σε οποιοδήποτε χρόνο το δικαίωμά της να επεκτείνει την αιγαιολύτητα ζώνη της μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια. Μόλις λοιπόν ψηφίζεται αυτός ο νόμος, για προσέξτε τι γίνεται εδώ με το Αιγαίο. Το Αιγαίο με το πολύ άσπρο είναι με τα 6 ναυτικά μίλια. Με το λίγο άσπρο είναι με τα 12 μίλια. Εδώ βλέπετε, ο δεξής χάρτης είναι με τα 12 ναυτικά μίλια και χωρικά υδάτα και ο άλλος με τα λευκά. Ακούτε τις τελευταίες μέρες, πολλές φορές και άστοχα θα έλεγα, ότι να πάμε στη Χάγη. Τι σημαίνει πάω στη Χάγη? Η Ελλάδα λέει, υπογράφει Τουρκία και Ελλάδα, Ελλάδα και Τουρκία, ένα συνυποσχετικό, στο οποίο η Ελλάδα λέει ότι θα μπουν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι θα πάμε στη Χάγη με ένα μοναδικό θέμα, την οριοθέτηση, δηλαδή το δικαστήριο θα κρίνει ποια είναι τα όρια της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και το δεύτερο, ότι οι δύο χώρες θα δεσμευτούν, ότι η απόφαση που θα λάβει το δικαστήριο θα είναι δεσμευτική για τις δύο χώρες. Γιατί ξέρετε, η Τουρκία μπορεί να πάει εκεί και αν δεν κερδίσει να πει δεν αναγνωρίζονται. Όμως, αν πάμε στο δικαστήριο, επειδή τα διεθνή δικαστήρια και το διεθνές δίκαιο, ξέρετε, δεν είναι όπως τα δίκαια των κρατών που είναι συγκεκριμένα. Είναι σκοπίμως, δεν είναι απολύτως σαφές το διεθνές δίκαιο και οι δικαστές αποφασίζουν πάλι με μια ευρύτητα και μια διασταλτική ερμηνεία του διεθνούς δικαίου. Εάν πάμε λοιπόν στο δικαστήριο της Χάγης, χωρίς να έχουμε επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα, οι δικαστές θα κληθούν να μοιράσουν το λευκό που βλέπετε, που είναι το 50% των υδάτων του Αιγαίου. Και αν, όπως είναι η άποψη πολλών, οι δικαστές πουν μισά-μισά, το 25% από το λευκό θα πάει στην Ελλάδα, το 25% από το λευκό θα πάει στην Τουρκία. Όμως προσέξτε τι θα γίνει τότε. Εάν δηλαδή, όταν μου επιτρέψετε να σηκωθώ, θα μας... Δεν γίνεται. Γίνεται. Εάν λοιπόν εδώ πάει το 50%
στην Τουρκία και τραβηθεί μια γραμμή κάπου και κοκκινήσει. Και κοκκινήσει αυτή η πλευρά, τότε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πραγματικά θα κάθονται στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Θα είναι πνιγμένα από την τουρκική υφαλοκρηπίδα και την τουρκική αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και αυτό τι σημαίνει, έλα πάρ' το. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πιο σημαντικό από τα πετρέλαια. Για παράδειγμα, η Κάνιμος, που ζει σε ποσοστό 80-90% από την Αλιεία. Οι ψαράδες, οι καλυμνοί, που οργώνουν όλες τις θάλασσες, δεν θα έχουν δικαίωμα να επεκταθούν έξω από τα 6 μίλια, ναυτικά μίλια και να ψαρέψουν, γιατί αυτό είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Πιο σημαντικά είναι τα αλλιεύματα από τα πετρέλαια, κατά την άποψή μου. Αν αποφάσιζα εγώ και μπορούσα, δεν θα επέτρεπα ούτε μια γεώτρηση στο Αιγαίο. Αλλά στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, που μετά θα δούμε αν μπορούσαμε να την επεκτείνουμε όπως λέω, τα αλλιεύματα θα μας έδιναν κάθε χρόνο ίσως πολύ περισσότερα έσοδα από ότι το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, που εκείνο κάποια στιγμή θα τελειώσει. Ενώ τη θάλασσα, αν την σεβαστείς και βάλεις όρο στην αλληλεία, θα σου δίνει και τον 21ο αιώνα και τον 22ο και τον 23ο, όπως έκανε χιλιάδες χρόνια μέχρι τώρα, και υπάρχουμε από την ελιά, το στάρι, το σταφύλι, το αμπέλι και τη θάλασσα. Άρα, αν πάμε χωρίς να έχουμε επεκτείνει, μιλάμε για οικονομική καταστροφή και για εθνική καταστροφή. Μια καταστροφή που θα είναι πραγματικά ισοδύναμη με τη μικρασιατική καταστροφή. Στη συνέχεια ίσως έχω την ευκαιρία. Ενώ αν πάμε με τα 12 μίλια, ο δικαστής θα κλειστεί, οι δικαστές στη Χάγη θα κληθούν να μοιράζουν το 19% των υδάτων του Αιγαίου. Από Κίνα, αν θέλετε, που είναι το χειρότερο σενάριο για μας, ας τους δώσει το 10%. Τα μισά δηλαδή. Αλλά εκείνα θα είναι κάποια στίγματα μέσα στο Αιγαίο και τα νησιά μας θα έχουν πραγματικά τεράστια θαλάσσια ζώνη για να αναπτύξουν οικονομική δραστηριότητα. Ποια ήταν η αντίδραση της Τουρκίας λοιπόν στη δήλωση της Ελλάδας ότι επιφυλάσσεται και διατηρεί το δικαίωμα? Για διαβάστε. Ως αντίδραση, η τουρκική βουλή εξουσιοδότησε με ψήφισμά της στις 8 Ιουλίου του 1995 την τουρκική κυβέρνηση εν λευκό και στο διηνεκές. Δηλαδή, της έδωσε μια εντολή, πάγια διαταγή που λέγαμε στο στρατό, να κηρύξει πόλεμο στην Ελλάδα σε περίπτωση που η τελευταία επεκτείνει την αιγυρίτερα ζώνη της όχι στα 12 μίλια, ακόμα και ένα μέτρο πάνω από τα 6 μίλια. Θεωρείται αιτία πολέμου, κάζους μπέλη. Φυσικά εδώ, επειδή όποτε προσπαθώ να επιχειρηματολογήσω με τον τρόπο που έκανα εδώ στις τηλεοράσεις, δέχομαι επίθεση από όλους τους δημοσιογράφους, είτε κυβερνητικούς είτε αντιπολιτευόμενους. Και τι θέλεις να κάνουμε, πόλεμο? Δηλαδή, το επικίνδυνο ποιο είναι? Ότι το κατεστημένο πολιτικό, οικονομικό αλλά και δημοσιογραφικό έχει αποδεχτεί το κάζους μπέλι. Ενώ το κάζους μπέλι είναι και παράνομο και προσβλητικό. Γιατί αν περάσει το κάζους μπέλι γι' αυτό, ποιος μας λέει ότι αύριο δεν θα βάλει κάζους μπέλι για ένα άλλο ζήτημα που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι σημαντικό για αυτήν και εξαρτάται από την απόφαση που θα πάρει η χώρα μας? Το κάζους μπέλι λοιπόν έπρεπε να το πετάξουμε στα μότρα της Τουρκίας και να έχουμε εξασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να έχουμε κάνει. Γιατί αν πάμε τελικά στη Χάγη με αυτό, με τον χάρτη των 6 μιλίων, τότε θα οδηγηθούμε, όπως σας είπα, σε μια καταστροφή που θα είναι ανάλογη της μικρασιατικής καταστροφής. Θα χαθεί το Αιγαίο και άμα χαθεί το Αιγαίο, όπως ξέρετε, θα χαθεί και η Ελλάδα. Πάμε τώρα, ήμια γκρίζες ζώνες, γρήγορα για να μην σας κουράζω. Πρώτη κρίση είπαμε το χώρα, δεύτερη το σεισμικ, Μάρτιο του 97. Τρίτη χώρα, ήμια, σε λίγες μέρες έχουμε και την μαύρη επέτειο, του 96. Τι έγινε στα ήμια? Για πρώτη φορά η Τουρκία δεν αμφισβήτησε την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου. Αμφισβήτησε την κυριαρχία. Άλλο κυριαρχικά δικαιώματα. Κυριαρχικά δικαιώματα σχετίζονται με το δικαίωμα που έχεις να εκμεταλλεύεις την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ. Αλλά κυριαρχία είναι τα χωρικά ύδατα, όπως είπαμε, και το έδαφος μας, τα νησιά μας. Εκεί για πρώτη φορά, στη ρηματική διακίνηση που έκανε
η Τουρκία για τα, τότε με το Φιγγένα Κατ για τα ίμια, είπε τα ίμια είναι τουρκικά. Για πρώτη φορά έχουμε λοιπόν την αμφισβήτηση κυριαρχίας, την εμπέδωση της θεωρίας των, από πλευράς Τουρκίας εμπέδωση των γκρίζων ζωνών, με βάση την οποία έθεσε το θέμα των 157 νησιών, νησίδων και βραχονησίδων, τα οποία η Τουρκία λέει το εξής. Δεν το εστερνιζόμαστε, αλλά πρέπει να ξέρουμε τα επιχειρήματά της. Ότι αυτά τα 157 νησιά δεν είναι αναγραμμένα με το όνομά τους σε κάποια διεθνή συμφωνία ότι παραχωρούνται στην Ελλάδα, άρα δεν ανήκουν σε κανέναν, είναι διευκρίνηση ιδιοκτησίας. Έλα Ελλάδα και Τουρκία να καθίσουν στο τραπέζι να δούμε σε ποιον ανήκουν. Ανάμεσα σε αυτά είναι και πολλά κατοικημένα νησιά, τα οποία, σε ορισμένα από τα οποία δεν πάτησε και ποτέ Τούρκος. Η Τουρκία λοιπόν τα διεκδικεί. Πάμε γρήγορα. Τι ακολούθησε της κρίσης των ημείων? Λίγους μήνες μετά έχουμε τη διακήρυξη Μαδρίτης, η οποία τι λέει μεταξύ άλλων? Οι δύο χώρες θα επιδείξουν σεβασμό στα νόμιμα, ζωτικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα της κάθε χώρας στο Αιγαίο, τα οποία έχουν μεγάλη σημασία για την ασφάλεια και την εθνική κυριαρχία τους. Δηλαδή, ξέρετε, στις διεθνείς σχέσεις, αλλά και στις σχέσεις των κρατών, όταν μια χώρα επικαλείται ζωτικά συμφέροντα, νομιμοποιείται αυτά να τα υποστηρίξει με πόλεμο. Νομιμοποιείται με ή χωρίς εισαγωγικά. Τι σημαίνει λοιπόν με αυτή την αναφορά εδώ? Ότι στην ουσία αφενός αναγνωρίζουμε ότι η Τουρκία μπορεί να έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο και αφετέρου στην ουσία νομιμοποιούμε το κάζους μπέλι. Συμφωνία του Ελσίνκη. Αυτή υπογράφτηκε το 1999. Εδώ τίθενται και ζητήματα πάλι διεθνούς δικαστηρίου αλλά και συνοριακές διαφορές που για πρώτη φορά το βάζουμε. Ενώ μέχρι τώρα είπαμε άλλο, οριοθέτηση υφαλοκρηπίδα, άρρωση συνοριακές διαφορές. Όμως παρόλα αυτά, αυτά τα χρόνια από τότε που υπογράφηκε, θα έλεγα ότι ήταν, αν δεν υπήρχαν αυτά τα ψήγματα με τα οποία έχω τις αντιρρήσεις μου, θα έλεγα ότι ήταν ένας υφυής διπλωματικός ελιγμός. Ποια ήταν το νόημα αυτής της συμφωνίας? Να εκτρέψουμε το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, να το εκτρέψουμε στις Βρυξέλλες. Και αυτή η διαδικασία, η Τουρκία να γίνει πλήρες μέλος, επειδή τότε ήταν πρωταρχικός στόχος της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής να γίνει μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχε 37 κεφάλαια, φανταστείτε δηλαδή ένα λεωφορείο να ξεκινάει και να έχει να κάνει 37 στάσεις. Ποια ήταν η στρατηγική ή ποια θα έπρεπε να ήταν η στρατηγική? Να βάλουμε σε κάθε στάση η Τουρκία να υποχρεούται για να κλείσει ένα κεφάλαιο, να υποχρεούται να προβεί σε τέτοιες ρυθμίσεις που οι ρυθμίσεις αυτές θα σήμαιναν για μας την εξάλληψη της τουρκικής απειλής. Στη μία να ήταν το κάζους μπέλι, στην άλλη ήταν η υποχρέωσή της να πάει στη Χάγη με συνυποσχετικό μόνο αυτό, στην παραάλλη ήταν να διώξει τα στρατεύματα από την Κύπρο. Έπρεπε να γίνει λοιπόν μία στρατηγική που θα την υποχρεώνομαι, ακριβώς επειδή ήθελε πάση θυσία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξεφορτωθεί αυτό το φορτίο που ήταν για μας απειλή και για την Κύπρο. Αυτό κράτησε για την Τουρκία όσο ήταν η ευρωπαϊκή προοπτική, όσο ήταν πρωταρχικός στόχος. Πότε άλλαξε η προτεραιότητα, πότε άλλαξε η ιεράρχηση? Όταν εμφανίστηκε το κουρδικό που σας έδειξα στην πρώτη φάση της παρουσίασης. Όταν λοιπόν έγινε πρώτη απειλή το κουρδικό, άρα έγινε και πρώτη προτεραιότητα, η Τουρκία σου λέει, αφού κινδυνεύω να διαμεριστώ, εγώ θα πάω να γίνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη βάζει τρίτη, πέμπτη προτεραιότητα την Ευρωπαϊκή Ένωση και τότε της δίνεται η δυνατότητα να ξεδιπλώσει πάλι τις διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδας. Εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1915 ξανά το Τσεσμέ, ένα ερευνητικό πλοίο παλιάς τεχνολογίας στο Αιγαίο, ξαναβγήκε το 16 και το 17. Και έτσι έχουμε την επαναφορά των διεκδικήσεων. Ποιοι είναι οι τουρκικοί ισχυρισμοί? Στα γρήγορα οι διεκδικήσεις. Κρίζες ζώνες, διεκδίκηση νησιών, αποστρατικοποίηση νησιών του Αιγαίου, θαλάσσια σύνορα, υφαλοκρηπίδα, εναέριος χώρος, FIR, έρευνα διάσωσης. Υπάρχουν κι άλλα. Και όσο την αφήνει στην Τουρκία, τόσο σου εμφανίζει κι άλλα. Μιλάμε για τα μνημεία, μιλάμε για τις μειονότητες που ανακαλύπτει και όλα αυτά. Τελευταίο είναι τα 18 νησιά που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι, προσέξτε, όχι αδιευκρίνηση ιδιοκτησίας, λέει ότι είναι τουρκικά. Εμφανίζει μάλιστα και συμβόλαια που ανήκουν σε κάποια νομαρχία
αυτά τα νησιά και μάλιστα ορισμένα αυτά τα νησιά είναι και κατοικημένα, όπως για παράδειγμα οι Ινούσες, η Κίναρος, που είναι η κυρά αυτή. Και τι λέει σε αυτό, για να κατανοήσουμε λίγο, τι λέει η Τουρκία. Λέει, εμείς το 99 συμφωνήσαμε να αποφύγουμε τις μονομερείς ενέργειες και οι δύο πλευρές, για να μην έχουμε κρίση και ένταση στο Αιγαίο. Εσείς, λέει, μας τη φέρατε μπαμπέσικα. Γιατί από τότε, κρυφά, στείλατε στρατεύματα σε αυτά τα νησιά, τα κατέχετε πλέον στρατιωτικά και δημιουργήσει, κάνατε δηλαδή με μονομερείς ενέργειες και ανατρέψατε το status quo στο Αιγαίο υπέρ της Ελλάδας και εις βάρος της Τουρκίας. Και είναι αυτό το επιχείρημα που ακούμε τα τελευταία χρόνια την τουρκική αντιπολίτευση να κτυπάει τον Ερντογάν με αυτό το επιχείρημα και να λέει «Ας τη Λιβύη», λέει, «στείλε στρατό στο Αιγαίο και ελευθέρωσε τα νησιά που κατέλαβαν οι Ιουνάνιδες». Αυτό λοιπόν είναι ένα σοβαρό θέμα, μπορούμε να το βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα και για λόγους ουσίας, αλλά και επειδή δέχεται ο Ερντογάν την κατηγορία και την πίεση από την αντιπολίτευση, για να αποσύσει λοιπόν τις ευθύνες του μπορεί να... Λοιπόν, έκλεισε και η δεύτερη θεματική ενότητα, πάμε και στην τρίτη που είναι η τελευταία, μετά πάμε στα συμπεράσματα. Κουραστήκατε? Λοιπόν, ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Κάθε θεματική ενότητα πάντως σχετίζεται, δεν είναι ξεκάρφωτη. Αυτός είναι ένας χάρτης που δείχνει, είναι του Ηλία του Κονοφάγου. Δήμαρχε, δεν ξέρω ποιος αποφασίζει, φέρτε μια φορά τον Ηλία τον Κονοφάγο να σας μιλήσει για τα κοιτάσματα. Είναι ένα διαμάντι, ένας έντιμος επιστήμονας που έχουμε περί τα θέματα αυτά και είναι ο άνθρωπος ο οποίος εδώ και δεκαετίες μιλά για τα κοιτάσματα και την ανάγκη εθνικής ενεργειακής στρατηγικής και μιλούσε πραγματικά επί χρόνια σε ότα μη ακούοντων. Έχει ειδική παρουσίαση μπορεί να σας κάνει, αλλά θα φύγετε πλουσιότεροι σε γνώσεις για αυτό το θέμα. Αυτός ο χάρτης είναι δικός του, λοιπόν, δείχνει τα κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο και στις θάλασσές μας. Υπάρχουν κοιτάσματα. Μη βλέπετε που κάποιος πρωθυπουργός έλεγε δεν έχουμε πετρέλαια. Υπάρχουν κοιτάσματα. Όπως σας είπα, εγώ δεν θα... Αλλά, ξέρετε, άμα δεν το κάνεις, μετά σε κάνουν είτε Συρία είτε Λιβύη. Άρα, στο πλαίσιο της Realpolitik, πρέπει η πατρίδα μας, οι κυβερνήσεις, γιατί αυτά δεν αφορούν μια κυβέρνηση, είναι εθνικά θέματα, κυβερνήσεις να έχουν μια εθνική στρατηγική, να την υλοποιούν οι κυβερνήσεις και να ακολουθήσουμε τον καλύτερο δρόμο και για την οικολογία και για το περιβάλλον και για τα εθνικά μας συμφέροντα και για να μην γίνουμε Συρία και Ιράκ είτε Λιβύη, να κάνουμε μια ενεργειακή πολιτική για αυτά τα ζητήματα. Γρήγορα εξελίξεις στην ΑΟΣ της Κύπρου. Το 1988, ξέρετε, οι Κύπροι, παρότι είναι ένα κράτος διαμελισμένο, έχουν 40.000 στρατό κατοχής, το κράτος τους, ίσως και το πολιτικό του σύστημα, και αυτοί έχουν διαφορά, έχουν τα προβλήματά τους, το κράτος τους είναι πιο αποτελεσματικό. Εμείς επικυρώσαμε τη συμφωνία το 1995, οι Κύπροι το 1988. Και προσέξτε, το 2003 οριοθέτησαμε την Αίγυπτο με μια μουσουλμανική χώρα, σύμμαχο της Τουρκίας, οριοθέτησαν, αλλά ασκώντας μυστική διπλωματία. Πρώτα την υπέγραψαν τη συμφωνία και μετά το αποκάλυψαν. Στην Ελλάδα πολλές φορές συμβαίνει το αντίθετο. Λες μια καλή ιδέα ή κάποιος επιτελής ή κάποιος στέλεχος του Υπουργείου και αντί αυτή την ιδέα να την κάνεις σχέδιο, να κάνεις τα βήματα με τέτοιο τρόπο, ώστε χωρίς να διαταραχτούν οι σχέσεις, να το υλοποιήσεις και μετά να βγει ο πολιτικός και να πει «Δοξάστε με», επειδή έκανα κάτι σημαντικό για την πατρίδα, αρπάζουν την ιδέα και την ελαττούν. Τη βγάζουν στον αέρα και καίνε το σχέδιο. Δεν έγινε μια φορά αυτό. Έγινε δεκαετία του 80, γιατί υπήρχε ένα σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΟΚ τότε, να κάνουμε στα κατοίκητα νησιά υποδομές που θα δικαιολογούσαν την οικονομική δραστηριότητα πάνω σε αυτά, με λεφτά της ΕΟΚ, που αυτό τότε, επειδή θα ήταν και της ΕΟΚ, θα μας νομιμοποιούσε. Βγήκε λοιπόν, προτού το υλοποιήσουμε, το ανακοίνωσε ο Υπουργός Αιγαίου τότε και κάηκε. Αντέδρασε η Τουρκία και κάηκε. Αυτό έγινε και πριν 2 χρόνια πάλι για θέματα τέτοια. Βγήκε πάλι ο Υπουργός Ναυτιλίας, νομίζω, και το έκαψε το θέμα.
Οι Κύπροι λοιπόν, προσέξτε, το 2003 με Αίγυπτο, έκανε ένα θαύμα όλες οι κυβερνήσεις. Κληρίδης, Τάσος Παπαδόπουλος, Δημήτρης Χριστόφιας, Νίκος Αναστασιάδης. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά τι κάνουν οι Κύπροι? Πριν από κάθε μεγάλη απόφαση, Εθνικό Συμβούλιο, που είναι όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων, που εδώ γίνεται και με τρόπο που είναι και, δεν είναι και θεσμοθετημένος. Αυτοί λοιπόν πριν από κάθε απόφαση μαζεύονται, ξεδιπλώνει όλη τη στρατηγική ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και τις περισσότερες φορές εξασφαλίζει τη συνένεση. Αλλά όταν βγεις μέσα από το Εθνικό Συμβούλιο και έχεις πίσω τη στήριξη όλων, είσαι και πολύ δυνατός να διαπραγματευτείς. Γι' αυτό έχουμε αυτές τις επιτυχίες. Ελπίζω να έχουμε και αίσιο τέλος, γιατί ξέρετε η Τουρκία, θα σας πω γιατί αντιδρά. Λοιπόν, το 2003 με Αίγυπτο. 2006 κάνει πλαίσιο συμφωνία για συνεκμετάλλευση, όπως σας είπα. Αν βρεθεί πάνω στην όριο γραμμή κοίτασμα, θα το εκμεταλλευτούμε με βάση αυτό το μοντέλο που υπέγραψαν. Το 2007 υπογράφουμε το Λίβανο, παρεμβαίνει η Τουρκία και δεν επιτρέπει το Κοινοβούλιο να την κυρώσει. Η συμφωνία υπάρχει, δεν έχει κυρωθεί ακόμα από το Κοινοβούλιο του Λιβάνου. 15 Φεβρουαρίου του 2007 έχει χωρίσει τα θαλασσοτεμάχια, θυμάστε την Κυπριακή, όσο θα δούμε μετά, και κάνουν την πρώτη αδειοδότηση. Τη δίνουν έξυπνα σε μια αμερικανοεβραϊκή εταιρεία, την Noble Energy. Δίνουν την άδεια μετά. Το 2010 οριοθετούν με το Ισραήλ, τεράστια σημασία σε εξέλιξη. Το 2011 ανακαλύπτει το φυσικό αέριο στην Αφροδίτη. Το 2013 υπογράφουν δεύτερος γύρος αδειοδότησης, θα το δούμε συνέχεια, με την Eni την Ιταλική, τους δίνουν 3 τεμάχια. Πάλι το 2013 υπογράφουν με την Total, τις δίνουν 2 τεμάχια. Το 2013 γίνεται επιβιωτική γεώτρηση στην Αφροδίτη, που βρίσκει το πετρέλαιο, θυμάστε που βγήκε το φυσικό αέριο από την... που καίει ακόμα. Το 2014 πάλι το Νοέμβρη έχουμε την τριμερή Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος. Το 2016 τρίτος γύρος, δίνουν αυτά που θα δείτε συνέχεια, και το 2019 πριν από 2-3 μήνες τέταρτος γύρος έδωσαν εσπεσμένα το 2007 για να μην πάει το γιαβούζα, από ό,τι θυμάστε. Αυτός είναι ο χάρτης των αδειοδοτήσεων, όπως βλέπετε. Η Τουρκία, βλέποντας ότι είναι σε εξέλιξη όλο αυτό το παιχνίδι το ενεργειακό με γίγαντες, όπως βλέπετε έχουμε και την Αιγυπτιακή ΑΟΖ από κάτω. Δηλαδή είναι Eni, Total, Noble Energy, Exxon Mobil, BP, Shell. Είμαι 7 αδερφές που ακούγαμε και στα συνωμοσιολογικά τέτοια, όλοι είναι εδώ. Και διαπιστώνει η Τουρκία ότι η γεωγραφία την έχει αδικήσει. Πράγματι την έχει αδικήσει, αλλά δεν φταίει κανένας. Δηλαδή η Τουρκία που έχει χρυσοφόρα κοιτάσματα στο έδαφος της και δεν έχει γειτονική χώρα, τι λέει, δώσουν τα μισά? Η Τουρκία λοιπόν μπήκε σε αυτή τη λογική, όχι, λέει, θέλω τα μισά. Αφού δεν έχω εγώ, να μου δώσετε και εσείς, δεν μπορεί να είμαι εγώ αποκλεισμένη. Παραβιάζοντας κάθε έννοια λογικής, απλής λογικής, δεν μιλώ για διεθνές δίκαιο. Τι κάνει λοιπόν η Τουρκία? Κάνει αυτό. Δηλαδή, επεκτείνει, κατατοδοκούν την υφαλοκρηπίδα της και την αποκλειστική οικονομική ζώνη, και κάνει και αυτό που είπαμε για την Κύπρο. Δηλαδή, ότι λες και η Κύπρος είναι ένα κινητό πράγμα, κάθεται στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και την επεκτείνει με τον τρόπο που βλέπετε. Και δεν τις αναγνωρίζει η υφαλοκρηπίδα πάνω από 12 μίλια. Χωρίζει οικόπεδα δικά της, θαλασσοτεμάχια, και δίνει άδεια στην τουρκική εταιρεία πετρελαίων και αυτή και το ψευδοκράτος να κάνει έρευνες. Με βάση αυτή τη λογική βρίσκονται τα τουρκικά ερευνητικά και τα γεωτρύπανα εκεί. Έκανε διαγωνισμούς διεθνείς, δεν πήγε καμιά ξένη εταιρεία από τις προηγούμενες, γιατί είναι καταφανώς παράνομα. Εδώ λοιπόν είπαμε η εξέδρα της Noble Energy που βλέπετε. Ποια ήταν η αντίδραση της Τουρκίας για το 12? Έχει σημασία αυτό. Έστειλε τότε το Πυρηρέι στο ερευνητικό. Με μια φρεγάτα την Κερασούντα και μια τορπιλάκα το κορβέτα, τον Παρθένιον, τον Παρτίν, δύο πόλεις του Ευξήνου Πόντου είναι αυτές. Όμως, όταν τα έστειλε εκεί, έπεσε πάνω στη Μοντερέι μια αμερικάνικη φρεγάτα και δύο πολεμικά πλοία της Αγγλίας και της Ρωσίας. Και στις δηλώσεις της Χίλαρη Κλίντον, τότε Υπουργού Εξωτερικών, ότι εάν η Τουρκία εμποδίσει αμερικανικά συμφέροντα, θα αντιδράσουμε με κάθε τρόπο.
Μετά από αυτό τα μάζεψε ο Ερντογάν και έφυγε. Αλλά βλέποντας ότι δεν μπορεί να παρεμποδίσει αυτές τις διαδικασίες, έκανε ένα σχέδιο. Ποιο ήταν το σχέδιο? Βλέποντας ότι το Διεθνές Δίκαιο δεν ευνοεί τις τουρκικές βλέψεις και τα συμφέροντα, αλλά και την αδυναμία του Πύρη Ρέης και άλλων μέσων να αποτρέψουν τη γεώτρηση και να εκτρέψουν το ρου των δρομολογημένων εξελίξεων, υιοθέτησε τις εισηγήσεις αυτές. Αγόρασε το Πολάρκους από τους Νορβηγούς και το ονόμασε Χαερετίν Μπαρμπαρόσα. Και έχτισε και ένα πάλι ερευνητικό σκάφος στα δικά της ναυπηγεία που το ονόμασε ο Ρουτς Ρέης. Για την ιστορία, Μπαρμπαρόσα και ο Ρουτς Ρέης ήταν δύο αδέρφια από τη Μυτιλίνη, Έλληνες Ορθόδοξοι, οι οποίοι μετά την επικράτηση των Τούρκων, των Οθωμανών, έγιναν εξωμότες, απέκτησαν αυτά τα ονόματα και δεν είναι τυχαίο, έγιναν άβαρχοι του Οθωμανικού στόλου, αλλά δεν είναι τυχαίο που έβαλε αυτά τα ονόματα ο Ερντογάν. Και αυτό σας καλώ να τα συνδυάσετε με την επιχείρηση μετακίνησης πληθυσμών στα νησιά μας, δημιουργίας μουσουλμανικών χωριών ή και πόλεων. Θέλει να μας δώσει το μήνυμα να προετοιμαζόμαστε για τις επόμενες εξωμοσίες. Και αν θεωρεί κάποιος ότι είναι υπερβολικό αυτό, αν θέλετε, εγώ είμαι σε διάθεση σας να το συζητήσουμε. Όμως δεν περιορίστηκε σε αυτά τα δυο, τα ερευνητικά, αγόρασε και αυτά που βλέπετε. Και δύο γεωτρύπανα πλωτά και ετοιμάζεται και τρίτο. Σήμερα ανακοίνωσε ότι μας κάλεσε η κυβέρνηση της Σομαλίας, δεν υπάρχει κυβέρνηση της Σομαλίας, η Τουρκία είναι δύναμη κατοχής εκεί, να κάνουμε έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σομαλίας. Πήρε και τρίτο γεωτρύπανο και εδώ βλέπουμε ότι τα έστειλε μέσα στην τουρκική, στην Κυπριακή ΑΟΣ, πειρατικά, με το έτσι θέλω. Μάλιστα σήμερα, ξέρετε τι είπε, έστειλε νομίζω το Φατίχ στο οικόπεδο 8, κάτω από τη Λεμεσό, καταφανώς μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ, και τι είπε? Εκεί μας έστειλε η τουρκοκυπριακή κυβέρνηση και αν βρούμε, λέει, κοίτασμα, θα το μοιραστούμε με τους Ελληνοκύπριους. Γιατί όμως? Γιατί με αυτή τη δήλωση θέλει να νομιμοποιήσει την απέτηση να πάρει το 50% από τα έσοδα που θα έχει η Κυπριακή Δημοκρατία από όλα τα κοιτάσματα. Μιλάμε για πονηριά ανατολίτικη, έτσι. Πάμε. Ποιος είναι ο στόχος του Ερντογάν? Κουραστήκαμε, έμεινε ένα δεκάλεπτο ακόμα, ένα τεταρτάκι, θα με υποστείτε, δεν πειράζει. Δήμαρχε, πως έχεις να πας σε καμιά πίτα σήμερα? Λοιπόν, ο στόχος του Ερντογάν με την αγορά των δύο ερευνητικών και των δύο πλοίων γεωτρήσεων είναι, επειδή ακριβώς σε αυτές τις παράνομες ενέργειες δεν δέχονται να πάνε ξένες εταιρείες, να εκβιάσει τις εμπλεκόμενες εταιρείες και την Κυπριακή Δημοκρατία, αυτές που είδατε στο χάρτη, για να πάρει μερίδιο 50% από τα έσοδα της Ευκοσίας. Υπόψη δε ότι αυτό το λένε και απροκάλυπτα. Δώστε μας μερίδιο να τελειώσουν όλα, δεν θα περνάμε όλοι καλά. Επίσης, στόχος είναι να βρει ένα μεγάλο κοίτασμα και με όπλο αυτό να εκβιάσει και τις εταιρείες και την Κυπριακή Δημοκρατία για να πάρει πάλι το 50%. Σας το είπα, στη σημερινή δήλωση είναι αυτή. Μέχρι στιγμής δεν κατάφερε τίποτα από τα δυο. Ούτε κοίτασμα βρήκε, ούτε τρομοκράτησε την Κυπριακή Δημοκρατία και τις άλλες εταιρείες να φύγουν. Και γι' αυτό, επειδή δεν πέτυχε τα δυο, έστειλε πριν από ένα μήνα, ενάμιση, τον Υπουργό, για πρώτη φορά γίνεται αυτό, τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό ΓΕΝ, ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ, τους βλέπετε, τους τέσσερις, στην Κύπρο και έκαναν επιθεώρηση όλους τους σχηματισμούς του στρατού κατοχής και εκεί έκανε τις περίφημες δηλώσεις ο ΑΚΑΡ. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι κάναμε το 1974. Δηλαδή, ξέφυγαν, όπως λέμε στην αγοραία έκφραση, ξέφυγαν και έφυγαν από τα διπλωματικά, έφυγαν από το να μοιραστούμε και λένε, εάν δεν μας τα δώσετε με το έτσι θέλω, θα συνεχίσουμε αυτό που σταματήσαμε στις 15 Αυγούστου με τον Ατήλα II του 1974. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, επειδή οι εξελίξεις, θα δούμε παρακάτω, επεκτείνονται πλέον και νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο, που αν εκεί τελεσφορήσουν και ολοκληρωθούν, η θέση της Ελλάδας θα ισχυροποιηθεί και στο υπόλοιπο Αιγαίο, που εκεί είναι αμφίβολο αν θα υπάρχουν
τα κοιτάσματα αυτά, από ό,τι λέει ο Κονοφάγος δεν υπάρχουν. Η Τουρκία λοιπόν, για να προλάβει τις εξελίξεις, κάνει προθύστερες ενέργειες. Τι έκανε? Αυτό θέλω να το προσέξετε. Έκανε τη γαλάζια πατρίδα. Τη βλέπετε στο χάρτη. Όταν έγινε πέρσι τον Ιανουάριο, κυκλοφόρησε ο χάρτης, μόλις είδα τη λέξη πατρίδα, πραγματικά ανησύχησα, γιατί για τους Τούρκους η λέξη πατρίδα διατηρεί την ιερότητά της σε αντίθεση με την Ελλάδα, που κάποιοι πατριδοκάπηλοι την χρησιμοποίησαν, τζογάρισαν σε αυτή και έκαναν αυτό που έκαναν. Απ' την άλλη πλευρά οι άλλοι οτιδήποτε πατριωτικό το ενοχοποιούν και το στοχοποιούν, και το θύμα τελικά είναι η πατρίδα και ο πατριωτισμός. Και είμαστε μία από τις ελάχιστες χώρες του κόσμου όπου ο πατριωτισμός είναι σε διωγμό. Όποιος μιλάει για πατρίδα και πατριωτισμό, αυτομάτως τοποθετείται εκεί που ξέρετε, για να μην σας πω ότι γίνεται και στόχος όχι απλά ιδεολογικής αντιπαράθεσης, να φάει και κανένα ξύλο που κυκλοφορεί δόθε κήθε επειδή είναι πατριώτης. Στην Τουρκία δεν είναι έτσι. Η λέξη πατρίδα είναι ιερή και έβαλαν τη λέξη πατρίδα σε αυτό το σχέδιο, δεν είναι χάρτες, είναι σχέδιο, νέο εθνικό σχέδιο της Τουρκίας για τις θαλάσσιες ζώνες, το ονόμασαν γαλάζια πατρίδα. Γιατί όμως? Για να το δώσουν αυτή την έννοια, να την διαχύσουν στην τουρκική κοινωνία και η τουρκική κοινωνία να συσπηρωθεί γύρω από το ιερό όνομα αυτό, γαλάζια πατρίδα, και να πει, να, αποκτήσαμε μια καινούργια πατρίδα, δεν έχει σημασία που είναι θαλάσσια. Λοιπόν, κρατήστε το αυτό. Ποιο είναι το στρατηγικό πλαίσιο λοιπόν? Εδώ έκλεισε και πάμε περίπου στα συμπεράσματα. Στρατηγικό πλαίσιο. Έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι αυτό που βλέπετε, δηλαδή το κίτρινο που στην ουσία είναι μαζί με το υπόλοιπο που θα δείτε, η Τουρκία θεωρεί ότι είναι μια αγχώνη που πάνε να μας πνίξουν. Δεν χρησιμοποιώ εκφράσεις δικές μου. Όλες αυτές από τη μελέτη των τουρκικών κειμένων, είτε των πολιτικών, είτε των αναλυτών τους, είτε από τα στρατηγικά κέντρα στρατηγικής ανάλυσης. Το στρατηγικό πλαίσιο ένα λοιπόν είναι αυτό που βλέπετε. Πάνε να μας αποκόψουν από το μουσουλμανικό κόσμο, να μας διαμελήσουν κτλ. Και το δύο είναι αυτό. Αν το δείτε ως επέκταση του πρώτου, βλέπετε η ΑΟΣ της Κύπρου και η ΑΟΣ της Ελλάδας, μαζί με το προηγούμενο πλαίσιο, λειτουργούν ως ένας βρόγχος. Πάνε να μας αποκλείσουν από τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, είτε στο Κουρδιστάν, τη Συρία, είτε στις θάλασσες, και έτσι να μας κλείσουν, να μας πνίξουν. Λένε μάλιστα και αυτά τα περίεργα, τα τουρκικά, τα χωριάτικα. Στο τέλος λέει, δεν θα μπορούμε να βγάλουμε τις παντόφλες, να μπούμε, λέει, και στις θάλασσές μας. Αυτά δεν είναι, τα λένε οι πολιτικοί αυτά, ο Ερντογάν τα λέει. Λοιπόν, και επειδή λοιπόν υπάρχουν αυτά, δημιούργησαν στην κοινωνία το σύνδρομο της πολιορκούμενης χώρας. Λέει, είμαστε υπό πολιορκία και πρέπει να σπάσουμε την πολιορκία. Θεωρεί λοιπόν η Τουρκία, και προσέξτε, δεν είναι λόγια των πολιτικών, τα περνάνε στην κοινωνία. Και διαβάζω χιλιάδες μηνύματα απλών ανθρώπων που τα υποστηρίζουν αυτά. Η Τουρκία θεωρεί ότι πολιορκείται από τις δυνάμεις του διεθνούς υπεριαλισμού, άλλο παραμύθι, ενώ η ίδια η Τουρκία είναι υπεριαλιστική δύναμη, στη Συρία, στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, και καταβάλει προσπάθειες να σπάσει την πολιορκία. Λέει, είναι εθνικό μας, εθνική ανάγκη να τη σπάσουμε την πολιορκία. Αυτή η κατάσταση την οδήγησε στη Ρωσία, όπως είπαμε στην προηγούμενη αναφορά μας. Γι' αυτό έχει εισβάλει στη Συρία, στην Αλ-Μπαμπ, το Αφρίν. Γι' αυτό έχει δυνάμεις στο Ιντλίμ. Σας έδειξα τους τρεις θύλακες στο χάρτη. Και γι' αυτό εισέβαλε στις 10 Οκτωβρίου στη ζώνη ασφαλείας με την επιχείρηση πηγή αίματος και όχι πηγή ειρήνης. Εδώ λοιπόν βλέπουμε, η Τουρκία για να σπάσει την πολιορκία στη Συρία έκανε την επιχείρηση πηγή αίματος και όχι ειρήνης, μαζί με τις άλλες επιχειρήσεις. Για να αποφύγει το μεγάλο Κουρδιστάν. Ενώ για να αποφύγει την πολιορκία στην Ανατολή και Μεσόγειο, έκανε αυτό. Αλλά έκανε και αυτό. Και τη γαλάζια πατρίδα. Και όχι μόνο αυτό, για να μην... Επειδή λοιπόν όταν έγραψα άρθρο και είπα αυτό είναι εθνική απειλή, όταν είδα το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, δέχθηκα και κριτική από τους ανθρώπους, ξέρετε, του χώρου, των αναλυτών και των ορθογράφων. Εντάξει, τώρα μην κινδυνολογείς και...
Μετά από ένα μήνα όμως έγινε η άσκηση γαλάζια πατρίδα. Για κοιτάξτε, όλα αυτά τα κόκκινα που βλέπετε είναι οι περιοχές που δεσμεύτηκαν και η μεγαλύτερη αεροναυτική άσκηση από ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας. Και τους είπαμε εδώ, δεν βλέπετε. Εδώ είναι ένα καινούργιο εθνικό δόγμα, το οποίο η Τουρκία δεν περιορίζεται σε ένα χάρτη, το υποστηρίζει στρατιωτικά, διπλωματικά, πολιτικά. Οργανωθείτε, να οργανώσουμε την άμυνά μας. Ξέρετε, έχουμε ένα πρόβλημα να αντιλαμβανόμαστε. Η μάνα μου συγχωρεμένη έλεγε, οι Έλληνες λέει κοιμόμαστε νωρίς και ξυπνάμε αργά. Και το ένα κακό και το άλλο. Και τι έκανε η Τουρκία άλλο. Ξέρετε, έχετε ακούσει, η Ελλάδα δεν στέλνει συντεταγμένες όταν δεν μπορείς να συμφωνήσεις με τις γειτονικές χώρες για την οριοθέτηση. Στέλνει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών τις συντεταγμένες της Υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ όπως τη θεωρείς εσύ και με βάση το διεθνές δίκαιο. Ενώ λοιπόν η Ελλάδα δεν το έκανε γιατί υπήρχε, αν θέλετε, μία συμβουλή των ΗΠΑ να αποφύγουμε τις μονομερείς ενέργειες και μπορεί να είχε ένα νόημα αν το υπάκουγε και η Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν δεν έκανε μόνο τη συμφωνία με τη Λιβύη, έστειλε και αυτό που βλέπετε, που στην ουσία αναγνωρίζει στην Κρήτη 6 μίλια μόνο Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Γι' αυτό είπε ο Χαφτάρ προχθές. Καλά λέει, αν δεν έχει η Κρήτη ΑΟΣ, τότε δεν έχει και η Αγγλία, δεν έχει και η Σικελία, δεν έχει και η Σαρδινία, δεν έχουν και τα Φόκλαντς, για τα οποία η Αγγλία, 12.000 μίλια μακριά, έχουν πλήρη ΑΟΣ και έκανε και ολόκληρο πόλεμο. Αυτός λοιπόν ο επίσημος χάρτης, σε εισαγωγικά επίσημος, για την Τουρκία επίσημος, και εδώ είναι το Γιαβρού Βατάν. Γιαβρού Βατάν σημαίνει νεογέννητη πατρίδα. Ονόμασαν τα κατεχόμενα στην Κύπρο. Και τώρα ονόμασαν Μαβί Βατάν, γαλάζια πατρίδα, τη θάλασσά μας. Γιατί όπως βλέπετε εδώ, τα νησιά του Αιγαίου είναι εγκλωβισμένα μέσα στη γαλάζια πατρίδα. Προσέξτε, εγώ δεν ήρθα εδώ για να σας φοβήσω, αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να κάνουμε σαν τη Στρουθοκάμηλο όταν έρχεται ο κίνδυνος, βάζει το κεφάλι στην άμμο. Πρέπει οι πολίτες να δουν την αλήθεια με εκλαϊκευμένο τρόπο και να πάρουν και τις αποφάσεις τους μετά, να διεκδικήσουν το ρόλο τους. Τελειώνουμε. Όταν λοιπόν τα είδαμε όλα αυτά, εδώ Δήμαρχε, εδώ σε σένα απευθύνομαι που είσαι πολιτικός, μετέφρασα ο ηθήνο νους της γαλάζιας πατρίδας αλλά και της συμφωνίας με τη Λιβύη είναι ο επιτελάρχης του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Κάποια στιγμή είδα ένα άρθρο του κάπου και το μετέφρασα. Και τι λέει, έβγαλε ένα βιβλίο μάλιστα, το εξέδωσε το πολεμικό ναυτικό και λέει μέσα αυτά. Το χειρότερο σενάριο για την Τουρκία, που θα είναι, λέει, και μια εθνική καταστροφή, ήταν η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου για την οριοθέτηση της μεταξύ τους ΑΟΣ. Πρέπει να το αποφύγουμε πάση θυσία, αυτό είπε, υπογράφοντας εμείς με τη Λιβύη. Διότι αν δεν το κάνουμε, θα τρέχουμε εμείς στα δικαστήρια να αποδείξουμε ότι έχουμε δίκιο. Ενώ αν υπογράψουμε εμείς με τη Λιβύη, θα τρέχουν αυτοί. Το έστειλα στην προηγούμενη κυβέρνηση. Πάρτε το. Κάντε κάτι. Είτε αποτρέψτε την υπογραφή με τη Λιβύη, είτε υπογράψτε με την Αίγυπτο. Πάση θυσία. Έφυγε μια κυβέρνηση. Το έστειλα και στην άλλη. Έγραψα και δύο άρθρα. Αυτά είναι ντοκουμενταρισμένα. Είδε το άρθρο μου, ο Συρίγος μίλησα μαζί του. Ήταν εδώ. Ναι. Έγραψε και αυτός άρθρο. Εγώ έγραψα στις 25 Ιουνίου, στις 6-7 Ιουλίου ξανά και τότε έγραψε και ο Συρίγος. Αποκοιμήθηκαν και οι μεν και οι δε. Και οι μεν και οι δεν, πώς έλεγε ο άλλος. Και τελικά τι έκανε η Τουρκία, υπέγραψε και τώρα τρέχουμε εμείς να βρούμε το δίκαιο μας, όπως μας το έλεγε ο τύπος εκεί στο υπονάβαρχος. Τι πρέπει να πράξει η Ελλάδα. Να επιδιώξει την ακύρωση της συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης. Είναι εφικτό αυτό. Και αυτά που έγιναν στο Βερολίνο, παρότι η Γερμανία υπέκυψε στις εκβιασμούς του Ερντογάν, έπραξε άθλια κατά την άποψή μου απέναντι στην Ελλάδα και δεν μας κάλεσαν, παρόλα αυτά το πλαίσιο που συμφωνήθηκε επιτρέπει στην Ελλάδα να ελπίζει βάσιμα
ότι θα οδηγηθούμε στην ακύρωση, εκτός και αν γίνει κάτι που δεν μπορούμε να... Η Ελλάδα λοιπόν πρέπει να επιδιώξει την ακύρωση, να δημιουργήσει συνθήκες που θα της επιτρέψουν να επεκτείνει τα χωρικά έδατα στα 12 μίλια, να γνωστοποιήσει στον ΟΗΕ τις συντεταγμένες, γιατί αν αύριο η Τουρκία στείλει ένα πλοίο ερευνητικό στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ελληνική, γιατί δεν έχουμε έστω στείλει στον ΟΗΕ. Να πούμε, να, με βάση αυτό που είμαι στον ΟΗΕ, είναι δικιά μας, ζει στα δικά μας τα χωράφια, φύγει. Και να ανακηρύξουμε την ΑΟΣ και μετά να οριοθετήσουμε με Κύπρο και με Αίγυπτο. Αυτές είναι ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Όμως, θα σας έλεγα και την... είμαστε στην 66 από 77 διαφάνειες, που σημαίνει στάνομαι στο τέλος, εξοντωθήκατε, αντιλαμβάνομαι, αλλά... Λοιπόν, η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει την στρατηγική της σταδιακής οριοθέτησης και να ξεκινήσει, αφού ανατράπηκε ο σχεδιασμός που είπαμε, όπως βλέπετε εκεί, Αλβανία, Ιταλία, Λιβύη, Αίγυπτο, Κύπρο. Γιατί η Αλβανία? Γιατί με την Αλβανία ήδη υπογράψαμε. Και εκεί έγινε πάλι μια απρονοησία. Ο λαός λέει, κάλιο γαϊδωρόδαινε, παρά γαϊδωρογύρευε. Δεν το δέσαμε το γαϊδαρό μας με την Αλβανία. Δηλαδή, στην ουσία για να τους δώσουμε, να άρουμε το βέτο και να γίνουν μέλος στο ΝΑΤΟ, είπαμε υπογράψτε τη συμφωνία. Υπέγραψαν τη συμφωνία, αλλά δεν την υποχρεώσαμε να την υπογράψει, να την κυρώσει το κοινοβούλιο, να πάρουμε και ένα χαρτί από το συνταγματικό δικαστήριο και να κλείσει κάθε δρόμος ακύρωσής της. Τι έγινε λοιπόν? Υπογράφηκε η συμφωνία, μια καλή συμφωνία, και μόλις μπήκαν στο ΝΑΤΟ, πήγε ο Ερντογάν στο Ράμα, που τότε ήταν πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος Αντιπολίτευση, προσέβαλε τη συμφωνία στο Συνταγματικό Δικαστήριο και την ακύρωσε. Εκεί λοιπόν τα σύνορα καθορίστηκαν με την αρχή της μέρης, γιατί είναι πολύ σημαντικό, πολύ γρήγορα. Γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, η στρατηγική της σταδιακής οριοθέτησης, θα πάω αμέσως μετά γιατί είναι πολύ σημαντικό, ή δυνατόν με τη σειρά που περιέγραψα, όταν ολοκληρωθεί, δίνει στην Ελλάδα το δικαίωμα να καταγγείλει την Τουρκία ως δυστροπούσα χώρα και να προχωρήσει ακόμα και σε μονομερή οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Δηλαδή, όταν η Ελλάδα συμφωνήσει με όλες τις χώρες με βάση την αρχή της μέσης γραμμής και το διεθνές δίκαιο και οριοθετήσει, αλλά και την αρχή ότι τα νησιά δικαιούνται πλήρη υφαλοκρηπίδα, και στο σημείο αυτό να τα λέμε όλα. Ενώ η Αμερική στις τρεις προηγούμενες κρίσεις ήταν ευνοϊκά ουδέτερη, τηρούσε ευμενή ουδετερότητα υπέρ της Τουρκίας, τώρα είχαμε τη δήλωση προχτές και του State Department και του Πάγιατ ότι τα νησιά, τα κατοικημένα νησιά, είπε ο Πάγιατ, δικαιούνται πλήρη ΑΟΣ όπως και οι ακτές της Ξηράς. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Αν λοιπόν εμείς οριοθετήσουμε όλες τις χώρες και όλες οι χώρες δεχτούν ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα, τότε το επιχείρημα της Τουρκίας, όπως αντιλαμβάνεστε, αποδυναμώνεται. Και αν δεν δεχθεί να οριοθετήσουμε βάσει αυτή την αρχή, τότε την καταγγέλουμε διεθνώς ως δυστροπούσα χώρα και πάμε μονομερός. Τώρα, μιλάμε για το Καστελόριζο. Για να αποκτήσει όμως το Καστελόριζο την αξία που θέλουμε, πρέπει να ξεκινήσουμε από αλλού, από τα διαπόντια νησιά. Και γιατί η Τουρκία τάχωσε στο Ράμα, συγγνώμη για την έκφραση, και ακυρώθηκε η συμφωνία? Γι' αυτό το λόγο. Προσέξτε. Δεν φέρνει, μην φέρνει. Οι συμφωνίες ήταν αυτοί, εδώ. Δηλαδή, Ερυκούσα, Οθονή, έχουν πλήρη υφαλοκρηπίδα και πήγαινε εδώ. Οι Αλβανοί τι λένε λοιπόν, οι Τούρκοι δηλαδή, λένε στους Αλβανούς, ακυρώστε τη συμφωνία γιατί κερδίζετε όλο αυτό. Όμως η απώλεια για μας δεν είναι αυτό το κομμάτι που βλέπετε. Η απώλεια είναι ότι αν περάσει η αρχή ότι δεν δικαιούνται τα νησιά η υφαλοκρηπίδα, η απώλεια θα είναι για δεκάδες ή εκατοντάδες νησιά που έχουμε στο Αιγαίο. Και για το Καστελόριζο. Άρα, για να αποκτήσει τη στρατηγική σημασία που θέλουμε το Καστελόριζο, πρέπει να επιβιώσουμε αυτό. Και το τρένο δεν κάθηκε, γιατί έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Προεδρία της Αλβανίας. Δυστυχώς
και δυστυχώς βλέπω και αυτήν την κυβέρνηση να λέει «στηρίζω την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας». Χωρίς όμως να λέει υπό έναν όρον ότι υπόγραψε τη συμφωνία και εγώ θα σε πάρω στην πλάτη μου να σε πάω στις Βρυξέλλες. Αυτή πρέπει να είναι η σωστή πολιτική. Εδώ είναι το τριεθνές, δεν έχει σημασία. Η στρατηγική λοιπόν Ελλάδα, Ιταλία, Αλβανία. Είμαι της άποψης ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα χάλια που βλέπετε, είδατε τι έγινε με τη μη πρόσκληση της Ελλάδας και δεν μιλάω σαν Έλληνας, ειλικρινά. Μιλάω σαν ένας αντικειμενικός παρατηρητής. Δεν μπορεί να μην προσκαλέσεις τη χώρα που έχει τα μεγαλύτερα θαλάσσια σύνορα με τη Λιβύη. Δείτε το χάρτη. Είναι η Ιταλία, είναι η Τουρκία και δεν είναι η Ελλάδα που είναι στη μέση. Αυτή είναι μια αθλειότητα της Γερμανίας, αλλά και μια απόδειξη ότι τελικώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα καράβι που μπάζει από παντού. Και επειδή συμβαίνει αυτό, θα έλεγα ότι η Ελλάδα πρέπει να επιδιώξει μια στρατηγική σχέση με την Ιταλία και την Αλβανία. Το έχω ξαναπεί και παρεξηγήθηκα. Θα έλεγα δε μέχρι και συνομοσπονδία, γιατί το Γκρέκο-Ρωμάνα έχει δοκιμαστεί στην ιστορία και απέδωσε. Παρήγαγε πολιτισμό. Πάνω στον ρωμαϊκό πολιτισμό στηρίζεται όλος ο κόσμος. Δεν είναι μόνο ο ελληνικός πολιτισμός. Και η Αλβανία, επειδή δεν μπορεί να στηριχθεί πουθενά και για το δικό της εθνικό συμφέρον θα μπορούσε να δημιουργηθεί. Αν γίνει αυτό, πραγματικά θα μπορέσουμε και η Αλβανία να υποστηρίξει καλύτερα τα δικά της εθνικά συμφέροντα και η Ελλάδα τα δικά της και η Ιταλία, η Αλβανία και... Πάμε λοιπόν στις τελικές επισημάνσεις και φτάσαμε και στο τέλος. Η Ελλάδα, μιλώντας αντικειμενικά, δεν είναι στρατιωτική, πληθυσμιακή, τώρα ειδικά με το δημογραφικό, ούτε οικονομική υπερδύναμη μετά την κρίση. Είναι όμως μια παγκόσμια πολιτιστική υπερδύναμη και αυτό δεν δικαιούμαστε να το ξεχνάμε. Ο πολιτισμός, η ιστορία και οι αγώνες του έθνους, παρότι και αυτά είναι στο στόχαστρο δεκαετίες τώρα από όλες τις κυβερνήσεις, αποτελούν ιερή παρακαταθήκη και πηγή ελπίδας για τον ελληνισμό σε δύσκολες στιγμές. Όμως για να έχουμε δικαίωμα να ελπίζουμε στην επιβίωση του ελληνισμού και σε ένα καλύτερο αύριο, πρέπει να ακολουθήσουμε έξυπνη στρατηγική, όχι μόνο αυτή που είπα, γενικώς, εθνική στρατηγική, να ανατρέψουμε και να νικήσουμε νοοτροπίες που οδηγούν στην τελική εξάλληψη του ελληνισμού και να πετύχουμε την ενότητα στο εσωτερικό και τις απαραίτητες συμμαχίες στο εξωτερικό, για να φτάσουμε στον τελικό στόχο που είναι η επιβίωσή μας. Είμαι πεπισμένος ότι όπως ένας άνθρωπος, ένα άτομο, μια οικογένεια, μια εταιρεία, ένας δήμος, έτσι και μια χώρα δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς όραμα. Διαλύεσαι. Είσαι ένας αποπροσανατολισμένος άνθρωπος αν δεν έχεις όραμα, συχνά με κατάθλιψη, είσαι μια εταιρεία που διαλύεσαι αν δεν έχεις όραμα, ένας δήμος που δεν ξέρεις πού πηγαίνεις αν δεν έχεις όραμα, μια χώρα, ένα έθνος αποπροσανατολισμένο αν δεν έχεις όραμα. Η Ελλάδα λοιπόν δικαιούται ένα όραμα. Και έχει ανάγκη από συμμαχίες. Το όραμα είναι αυτό και οι συμμαχίες είναι αυτές. Και δεν εννοώ τις εταιρείες, εννοώ τις χώρες που είναι πίσω από τις εταιρείες. Έχει ανάγκη λοιπόν η πατρίδα μου, την άποψή μου λέω, μπορεί να μέσα από τον διάλογο να προκύψουν πιο όμορφα πράγματα. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια νέα μεγάλη ιδέα. Δεν έχει σημασία που κατέληξε η μεγάλη ιδέα τότε στην μικρασιατική καταστροφή. Σημασία έχει ότι κινητοποίησε η μεγάλη ιδέα για δεκαετίες το έθνος. Άρα, ως έννοια έχουμε ανάγκη από μια μεγάλη ιδέα και όχι από την ίδια μεγάλη ιδέα. Η Ελλάδα, λοιπόν, η Κύπρος, ο ελληνισμός γενικότερα, έχουμε ανάγκη από μια νέα μεγάλη ιδέα που θα δώσει όραμα στο έθνος και θα λειτουργήσει συσπηρωτικά στη διαλυμένη από τον κομματισμό, τις ιδεοληψίες, εδώ έχουμε πράγμα, την αναξιοκρατία, τη διαφθορά, την υπονόμευση της πολιτιστικής και εθνικής μας ταυτότητας, και εδώ έχουμε πράγμα, και τη συνεχιζόμενη κρίση στην ελληνική κοινωνία. Ελληνική κοινωνία. Η νέα μεγάλη ιδέα δεν θα πρέπει να έχει χαρακτήρα απόκτησης νέων εδαφών, αλλά εξασφάλισης αυτών που έχουν παραχωρηθεί στην Ελλάδα και στην Κύπρο με βάση διεθνείς συνθήκες. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας δε ότι αν δεν διεκδικήσουμε με βάση στρατηγικό σχέδιο αυτά που έχουμε,
να τα περιφρουρήσουμε, η ιστορία θα μας τιμωρήσει και θα κληθούμε να παραχωρήσουμε. Να χάσουμε δηλαδή. Τι είπε ο Ερντογάν εδώ. Αναθεώρηση. Και πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι η ιστορία δεν συγχωρεί, ούτε δικαιολογεί κενά. Και αν δημιουργηθούν τέτοια, έρχονται και τα καλύπτουν άλλοι. Και αν δεν αντιδράσουμε, θα μας λαιλατήσουν εχθροί και φίλοι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας. Θέλοντας να σας ευχαριστήσουμε, παρακαλούμε τον Δήμαρχο να σας δώσει τον τόμο του Ασπρόπυργου που αναφέρεται στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Ναι, το καινούριο τόμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.